μαγαζί αυτό είναι από το 1890. Είναι του πεθερού μου ήταν. Μετά το πήρε ο άντρας μου, μετά πέθανε ο άντρας μου, το ανέλαβα εγώ. Το 1959 παντρεύτηκα και ήρθα εδώ. Το είχε ο πεθερός μου μπακάλικο μέσα. Μέχρι παπούτσια είχε. Εδώ το είχε καφενείο. Και μετά ο άντρας μου το είχαμε εδώ μπακάλικο, εκεί καφενείο. 15 Αύγουστο, εγώ που θυμήθηκα, βάζανε χορούς. Ο άντρας μου είχε έναν αφιγκάρι στο κάθε Κυριακή απ' έξω και έπαιζε κιθάρα και μαζευόταν πολλοί κόσμος απ' έξω. Καλά που γίνεται κατά τη δημόσια, είναι καλά. Εγώ έχω πει κάνει εδώ, έχω πάει και έχω πει στο γονέο, στην Ελλάδα. Λέγανε όλοι πάμε στο Κασαντρούγι. Από τη γιαγιά του έχει μείνει, τη λέγανε Κασάνδρα και τη είχε όλη επί την προστασία τη. Αυτά είναι. Δεν υπάρχουν πια άνθρωποι. Άλλοι πεθάναν, άλλοι φύγαν, άλλοι Αθήνα το χειμώνα. Είναι 5 άτομα, 5-6. Τώρα φύγανε και οι Μεσαριανοί όλοι. Αυτό, Νίκη είναι. Ναι. Σήμερα έχει μεγάλη πέραση το αλάτι. Ναι, γιατί. Χειροσφάγια έχουνε. Πώς κάνε. Πόσο λέει αυτό πάνω το καλά. Ένα 30 λέει. Για δώσε μου το. Εμένα δώσε μου το. Δουλέψεις εσύ καλύτερα. Ω, βέβαια. Ένα 10. Ένα 10. Ναι. Ωραία. Και αυτό εδώ. Εδώ, κύριε Ρανία. Ελιές μαζεύεται. Ένα 60 όλα. Ελιές. Ελιές και σήμερα τελειώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ, να είσαι καλά. Έλα εδώ, πάρε μια σακουλίτσα. Εντάξει. Πρεβάλλει τα εδώ πάνω μέσα. Ευχαριστώ. Κάνει η μαμά σου. Έχω που συσταργεί σήμερα. Ωραία. Καλά είναι. Λεμόνια. Σας χαιρετώ. Λεμόνια, πά. Α, λέω για την ψησταριά. Α, θα βρούμε από του Μάκολα. Έχει ο θείος. Γεια σας. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Είναι βρε Φρίντα. Να, φωτογράφησε τη Φρίντα. Thank you.